Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 βρίσκει την Αθήνα να ξυπνά με τις σιρήνες της αντιεροπορικής άμυνας. Η Ελλάδα είχε δύο επιλογές: είτε να αποδεχτεί το Ιταλικό τελεσίγραφο για υποταγή στον Ιταλικό και κατά προέκταση στο Γερμανικό στρατό, είτε να πολεμήσει κατά του φασισμού. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αλέξανδρος Παπάγος επικοινωνεί με τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ενώ ενημερώνει και τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος λίγο αργότερα δέχεται στο σπίτι του στην Κηφισιά τον πρέσβη της Ιταλίας, ο οποίος του δίνει τελεσίγραφο 3 ωρών. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και των τρόπων με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Το όχι που δόθηκε ως απάντηση γίνεται δεκτό με πρωτοφανή ενθουσιασμό από τον ελληνικό λαό, που ξυπνά στις 6 το πρωί από τους συρριγμούς των σιρήνων και ξεχύνεται στους δρόμους κρατώντας τη γαλανόλευκη. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας. Το έργο των Ιταλών πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζαν, παρά την υπεροχή σε προσωπικό, άρματα και όπλα. Το ραδιόφωνο μετέδιδε διαρκώς το περίφημο πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγίου. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5ης και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Εθνικό παραλήλημα και στην Κύπρο, στην οποία με τη σύμφωνη γνώμη της Βρετανικής Απεικιοκρατικής Κυβέρνησης άρχισαν αμέσως να οργανώνονται οι πρώτες ομάδες για αποστολή εθελοντών που θα πολεμούσαν στο μέτωπο. Μια από τις θερμοτέρας λαϊκάς εκδηλώσεις είναι και η ανύψωση ελληνικών σημεών εις όλα στας πόλεις της νήσου, εις συνδυασμών μετά της αγγλικής σημαίας στις δημόσια κέντρα, καταστήματα και ιδιωτικά οικίματα. Οι νίκες του ελληνικού στρατού στις μάχες συνεχόμενες, με τους Ιταλούς να μην βρίσκουν τον τρόπο να κάψουν την αντίσταση. Αυτό έγινε σχεδόν 6 μήνες μετά, όταν οι πολυάριθμες δυνάμεις του Αδόλφου Χίτλερ πραγματοποίησαν ισχυρές και πολυμέτωπες επιθέσεις στη χώρα. Η τριετής κατοχή επέφερε τεράστια δεινά στον ελληνικό λαό και προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι νεκροί στρατιώτες ξεπέρασαν τις 30.000, ενώ χιλιάδες ήταν και οι άμαχοι που έχασαν τη ζωή τους, είτε σε μάχες, είτε σε ομαδικές εκτελέσεις, είτε λόγω της πείνας και των ασθενειών που σάρωσαν τη χώρα.